σχεδόν η ίδια ομάδα, μπορούμε να πούμε ότι χτίζεται η ομάδα ή ουσιαστικά είναι μια συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια με κάποια καινούρια πρόσωπα που προσπαθούμε με το πιο γρήγορα γίνεται να έρχονται και να καταλάβουν τον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε φέτος. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια καλή προπόνηση με μια ομάδα που και αυτή θα παίξει προβληματικά στην Ευρώπη. Οπότε καλό αποτέλεσμα, όχι τόσο πολύ όπως θέλαμε την εικόνα της ομάδας, αλλά στην αρχή θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βελτιώσουμε και την εικόνα. Αντρέ, σε είδαμε ξανά ως δεξιός εκτρέμ, αρκετά κεφάτος και ορεξάτος στη μεγαλύτερη διάρκεια που έπαιξε εκεί. Να σου πω, όλοι δεν κρύβουν και αυτή είναι η αγαπημένη μου θέση, εκτρέμ, δεξιά αριστερά. Άλλο όπως έχω κουραστεί να πω ότι θα παίξω εκεί που θα χρειαστεί την ομάδα, αλλά φυσικά αυτή τη θέση είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Αντρέ, σε σχέση με πέρυσι που ήμασταν εδώ τέτοιο πρώτο φιλικό, είναι ένας πολύ διαφορετικός ΠΑΟΚ και πιο γεμάτος και πιο συμπαγής. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό στην προσπάθεια που πάτε να κάνετε για να διεκδικήσετε το stage του Champions League. Φυσικά. Εμείς ως group το ξέρουμε ότι όσο δυνατόν γίνεται να είμαστε όλοι μαζί είναι πιο καλό, είναι πιο εύκολο για εμάς να δουλέψουμε, να καταλάβουν τα καινούρια πρόσωπα το τρόπο παιχνιδιού που έχουμε. Φέτος είμαστε πιο γεμάτοι, έχουν κάποια καινούρια πρόσωπα που θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπουν στο κλίμα, το τρόπο παιχνιδιού και την εικόνα της ομάδας σίγουρα θα βελτιωθεί στα επόμενα φιλικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μικρός εκνευρισμός είχε να κάνει με υποδείξεις του διαιτητή. Είπε και ο προπονητής ότι εγώ θέλω ταπεινότητα από τους ποδοσφαιριστές και θα τους μιλήσω γι' αυτό. Ειδικά για όσους έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Ναι, σίγουρα. Εμείς οι πιο μεγάλοι πάντα έχουμε αυτά τη γκρίνια. Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος, αλλά 2-3 φορές ήταν λάθος απόφαση. Οπότε από αυτή την πλευρά και εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς, δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε στις προπονήσεις. Οπότε φυσικά είχε κάποιες φάσεις που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, να μην είχαμε, δεν θα πω άγχος γιατί είναι φιλικά, αλλά θα ήταν κάτι διαφορετικό σίγουρα. Ο Μπρούνο Γκάμα συνάντησε τον πρωταθλητή Βιερίνια. Σου είπε κάτι? Δεν είναι πρώτη φορά, οπότε πάλι στα κίτρινα είναι, έχει συνηθίσει αυτά, οπότε θα μιλήσουμε ακόμα. Δυστυχώς για αυτός που ανέβηκε και το καλοκαίρι εδώ τελικό, τα δει τελικό και δεν πανηγύρισε, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα την πρώτη βραδιά του πρώτου φιλικού θες να κάνεις μια ευχή για όλη τη χρονιά? Να είναι έτσι, να είναι έτσι όπως ήταν σήμερα, με νίκες. Να έχουμε αυτό το στόχο μας, να πετύχουμε όπως πετύχαμε το κύριο στόχο πέρσι, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να συνεχίζουμε έτσι και να βγούμε φυσικά το ζωμί του Champions League, που αυτή την αρχή τη σεζόν θα είναι το πρώτο μας στόχο. Παιχνίδι προς παιχνίδι, έχουμε το πρώτο προβληματικό, θα είμαστε συγκεντρωμένοι αυτό, αλλά πίσω στο μυαλό φυσικά θα έχουμε το όνειρο να βγούμε στο Champions League. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά από πέρσι? Αναφέρομαι στην περσινή και την φετινή προετοιμασία. Εμείς βλέπουμε ένα γκρουπ σε πολύ μεγαλύτερη όρεξη, πολύ μεγαλύτερη διάθεση. Ισχύει? Εντάξει, είναι ένα γκρουπ που σχεδόν έμεινε όπως ήταν πέρσι. Όπως είχε πει πριν, με λίγα καινούρια πρόσωπα που και αυτοί έχουν νοοτροπία νικητής και οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζουν να βελτιώσουν και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στα φιλικά.